Συνέβη και αυτό. Κάτοικος του χωριού του Δήμου Εμμανουήλ Παπά τάιζε καθημερινά αλεπού στο στόμα με σκοπό να την κάνει η κόση τη. Όταν η αλεπού τον δάγκωσε, τότε πήρε τηλέφωνο τον διευθυντή κτηνιατρικής Λεωνίδα Βαρούδη, ζητώντας του οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Όπως ήταν φυσικό, ο κύριος Βαρούδης έπεσε από τα σύννεφα. Εγώ σας λέω ότι έχουμε ήδη κάποιες αλεπούδες τις οποίες υπάρχει κόσμος ο οποίος τις θέλει να τις κάνει pet. Και με πήρε τηλέφωνο ένας καλός φίλος και μου λέει: με δάγκωσε μια αλεπού. Λέω: ρε φίλε, πώς έγινε? Μου λέει: την τάιζα στο στόμα. Λέω: είσαι καλά ή να βάλω τις φωνές? Γιατί εκτός από τη λύσα που δεν έχουμε, πρέπει να το λέτε συνέχεια. Χάρη στην πολιτεία και στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε φτάσει στο σημείο να θέλουμε να τις ταΐζουμε και στο στόμα. Τι να κάνουμε? Σε χωριό ο κύριος αυτός? Ναι, αμέ, βέβαια, και σε χωριό πολύ κοντινό μας. Πολύ κοντινό μας, ξέρει ο κάμερα. Κι εγώ μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, η αλεπού πήγαινε στο σπίτι του κυρίου? Κάθε μέρα, μα την έβλεπα κι εγώ. Την έβλεπα. Ερχότανε 7 η ώρα, 8, 9, όχι, είπαμε βραδάκι. Η συγκεκριμένη αλεπού είχε συγκεκριμένο ωράριο που κατέβαινε στο σπίτι γύρω στις 7 το απόγευμα με σκοπό να φάει, αφού ήξερε πως ο ιδιοκτήτης την περίμενε με σκοπό να την ταΐσει και μάλιστα στο στόμα. Ήθελε να δείξει σε όλους και στον εαυτό του ότι όλα τα ζωάκια μπορούν να τα αγαπάμε. Όχι να τα έχουμε σαν pet, αλλά φυσικό δεν είναι. Αφού δεν την έβαλε καν λουρί να την κάνει βόλτα. Έναν ασβό. Μου έχει τύχει περίπτωση να πιάσουν έναν ασβό και να τον τραυματολογάνε. Λέω: παιδιά, συγγνώμη. Είναι στην πανίδα, αλλά δεν σας είπε, κανένας δεν σας άφησε. Και αυτό που λέω έγινε πριν από 20 χρόνια. Άρα πρέπει να τα αγαπάμε.